περίπτωση της Μύρτιδας είχε για μας ένα διπλό ενδιαφέρον. Αφενός θα έπρεπε να διαχειριστούμε αυτό το έβριμα με τη δέουσα ηθική και δεοντολογία, δηλαδή με τη δεοντολογία που διέπει την αντιμετώπιση όλων των ανθρώπινων καταλήπων, και από την άλλη μεριά θα έπρεπε να σχεδιάσουμε μια μεθοδολογία επεμβάσεων τέτοιων που να διασφαλίζει τη δομική και ηλική ακεραιότητα του ευρήματος, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει το πληροφοριακό του περιεχόμενο. Να δίνει δηλαδή τη δυνατότητα στους ερευνητές να προσεγγίσουν και να αναδείξουν την όποια πληροφορία αρχαιολογική, φυσικοανθρωπολογική ή άλλη περιέχει, χωρίς να δημιουργηθούν προσκόμματα από τις προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης. Στην περίπτωση της Μύρτιδας, τα προβλήματα που θα έπρεπε να επιλύσουμε σχετίζονται αφενός με τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τα οργανικά υλικά και αφετέρου με συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία παρουσίαζε το εν λόγω κρανίο. Τα γενικότερα προβλήματα που σχετίζονται με τα οργανικά υλικά απορρέουν από την ίδια τη φύση αυτών των ευρημάτων. Τα οργανικά υλικά, δηλαδή, ως υλικά προερχόμενα από ζωντανούς οργανισμούς και μέσα από μια διαδικασία αλλαγών που υφίσταται μέσα στο ταφικό περιβάλλον, συνήθως περιμένουμε είτε να μην βρεθούν καθόλου, να βρεθούν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Η περίπτωση της Μύρτιδας δεν ήταν από τις χειρότερες που έχουμε αντιμετωπίσει. Όμως θα έπρεπε να καθαριστεί από τις επικαθίσεις που έχει, να στερεωθεί χωρίς να έχουμε χημικές επεμβάσεις πάνω σε αυτό, αλλά να μπορούμε να διασφαλίζουμε τη στατική του κρανίου και βεβαίως να αναταχθεί με τρόπο που να αναπαριστά το αρχικό του σχήμα. Εάν ρωτήσετε έναν συντηρητή τι θα ήταν το καλύτερο να κάνει όταν έχει να αντιμετωπίσει τέτοια ευρήματα, η πιο σωστή απάντηση κατά τη γνώμη μου είναι να σας πει να έχει τα χέρια του στις τσέπες. Δηλαδή να έχει στο μυαλό του την αρχή της ελάχιστης επέμβασης. Προχωρήσαμε στα στάδια του καθαρισμού με μεγάλη λεπτομέρεια αλλά με μεγάλη προσοχή και αποφύγαμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε στερεωτικό ή άλλο πρόσθετο στοιχείο παρεκτός εκεί που το έβριμα απειλούνταν με κατάρρευση. Η μοριακή βιολογία αφορά την επιστήμη της ζωής στο μοριακό, δηλαδή στο χημικό επίπεδο. Η γενετική είναι η επιστήμη της κληρονομικότητας, που αφορά την κληρονόμηση των χαρακτηριστικών όλων των ζωντανών οργανισμών, από τον άνθρωπο έως τα βακτήρια. Η συμβολή μου στη διεπιστημονική προσπάθεια ήταν η μοριακή ανάλυση από σκελετικό υλικό, έτσι ώστε να ταυτοποιηθεί ο υπεύθυνος παράγοντας για το λοιμό των Αθηνών κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Τα πολλά χρόνια εμπειρίας μου στη μοριακή βιολογία δεν με είχαν προετοιμάσει για τη δυσκολία που αντιμετωπίζει κάποιος επιστήμονας στην ανάλυση του αρχαίου DNA. Το αρχαίο DNA είναι πολύ δύσκολο να μελετηθεί, γιατί είναι σπασμένο, είναι από τις διάφορες καιρικές συνθήκες, είναι κατεστραμμένο σε πολλά σημεία και επιπλέον, ακόμα και αν αυτό δεν συμβαίνει, πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να μελετηθεί, γιατί χρειάζονται ειδικές συνθήκες αποστηρωμένες, έτσι ώστε να μην υπάρχει επιμόλυνση από δείγματα του περιβάλλοντος. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής. Αρχικά απομονώθηκε DNA από σκελετικό υλικό και συγκεκριμένα από δόντια, από 3 θύματα του λοιμού των Αθηνών, και στη συνέχεια έγιναν δοκιμασίες πολλαπλασιασμού γονιδίων από διάφορους υποψήφιους παθογόνους μικροοργανισμούς. Μετά από 6 αρνητικές προσπάθειες, υπήρξε μια θετική αντίδραση σε γονίδιο ενός μικροοργανισμού που λέγεται Salmonella enterica typhi και προκαλεί τον τυφοειδή πυρετό. Στη συνέχεια, άλλα 2 γονίδια του ίδιου βακτηρίου επιβεβαιώθηκαν θετικά, οπότε ο υπεύθυνος παράγοντας για το λοιμό των Αθηνών θεωρούμε ότι, αν όχι 100%, θεωρούμε ότι είναι πάντως η Salmonella enterica typhi.